Θα ήθελα, προχωρώντας στους απόϊχους της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία, δείτε ότι στη Μιλιέτ υπήρξε ένα άρθρο, διάρθρο του Μεχμέτ Αλί Μπιράντ. Τι λέει ο Μεχμέτ Αλί Μπιράντ, αν το διαβάσετε. Το λέω με μία φράση μόνο, μονολεκτικά. Ναι μεν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από εκεί που ξεκίνησα, ότι λειτουργούν κατά δικτατορικό τρόπο, αντίθετη άποψη δεν μπορεί να ακουστεί, και αυτή που ακούγεται είναι αν τυχόν ο Ζαχόπουλος στις φωτογραφίες ήταν οριζόντια ή κάθετα. Δηλαδή ήταν όρθιος ή καθιστός. Ή ήταν γυρτός από τη μία μεριά ή γυρτός από την άλλη μεριά. Δεν υπάρχει άλλο αντικείμενο, η στάση του μόνο. Ναι. Λοιπόν, αϊκονίζεται καθιστός ή όρθιος. Κατά τα άλλα υπάρχει μονοδιάστατη πληροφόρηση. Λοιπόν, μέσα σε αυτήν την μονοδιάστατη πληροφόρηση, λέει, βεβαίως τώρα στην Ελλάδα έχει πέσει ο τόνος ότι η Τουρκία αποτελεί απειλή για την Ελλάδα. Το λέει ο Μπιράντ. Το λέει ο Μπιράντ. Βεβαίως λέει αυτό. Έχει, βεβαίως. Έχουν βγει βιβλία. Ο Ηρακλήδης από το Πάντο είχε ένα ψητικό βιβλίο, το οποίο τα τραβάς τα μαλλιά σου, ότι γράφει μέσα. Ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Τώρα το μόνο που λέγεται περίπου ότι η Τουρκία κινδυνεύει από την Ελλάδα. Είναι αυτό το οποίο λέγεται και στα μαθήματα και στις παραδόσεις, ότι η Ελλάδα καταπατεί τα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο και όχι. Και όχι. Το λέγει, αυτά λέγονται στις αίθουσες τις πανεπιστημιακές, αυτά λέγονται, κυρία Χούντα. Δεν είναι υπερβολή αυτά. Το λέω λοιπόν αυτό. Παρά τα αυτά, λέει, ο ελληνικός λαός, αν τον ξύσεις λίγο, αισθάνεται τους Τουρκούς σαν εχθρούς, σαν απειλή. Το λέει ο Μπιράντ. Σαν απειλή. Δηλαδή, ούτε και αυτό πρέπει να υπάρχει. Γιατί το λέω αυτό. Ο Χικμέτ Μπιλ υπήρξε ένας δημοσιογράφος, ο οποίος ήταν αναμειγμένος στα γεγονότα της 6 Σεπτεμβρίου, στη Χουριέτ ήταν τότε, η Χουριέτ, το 1955 μιλάμε. Και έχει γράψει ένα βιβλίο, το οποίο είναι κακοτυπωμένο, προφανώς με λίγα αντίτυπα έχουν κυκλοφορήσει, το έχω εγώ αυτό, το 1974. Μέσα λοιπόν αναφέρεται στην επίσκεψη του Μπαγιάρ και του Μεντερές στην Αθήνα την εποχή εκείνη. Τότε, Καραμαλής. Όχι, πριν από τον Καραμαλή, Ζινάλ Μπαγιάρ. Μπαγιάρ, επί Παπάγου. Και ερχόνταν, λέει, με το τρένο από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα ή από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Και του λέει, καθόνταν και συζητούσαν και του λέει, δεν μου λες τώρα στα αλήθεια, δεν πιστεύεις στην ελληνοτουρκική φιλία. Ποια φιλία ελληνοτουρκική, λέει ο Μεντερές. Παραμύθια. Είναι ο κίνδυνος από πάνω, ο Ρώσος. Γι' αυτό κάνουμε που δεν βλέπουμε και λέμε για φιλία. Δηλαδή είχε έρθει σε επίσημη επίσκεψη αυτός. Καταλαβαίνετε. Δεν υπήρχαν τότε διαφωνίες ουσιαστικές με την Ελλάδα. Δεν υπήρχε Κυπριακό. Δεν υπήρχε Αιγαίο. Δεν υπήρχε τίποτα. Και λέει, ποιες φιλίες τώρα μας δουλεύεις για φιλία, έλεγε ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Το καταλαβαίνετε. Το δεύτερο παράδειγμα το οποίο έχω να φέρω, το λέει ο Νιχάτ Ερίμ στα απομνημονεύματά του, ότι όταν είχε υπογραφεί η συνθήκη Ζυρίχης, η οποία είχε ως γνωστό και Λονδίνου και ως γνωστόν η μειονότητα η τουρκική πήρε προνόμια τα οποία ούτε καμία μειονότητα σε κανένα μέρος του κόσμου σε καμία εποχή δεν έχει αποκτήσει. Και σε μία έναν δείπνο, γιατί ο Ερήμ ήταν φορτισμένος με το να συντάξουν το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και από ελληνικής πλευράς ήταν ο πατέρας του Δημήτρη του Τσάτσου, ο Μίστος, ο Θεμιστόκλης του Τσάτσου. Λοιπόν, και έβγαλε, λέει, ένα λόγο και είπα ότι όπως ο Βενιζέλος με τον Κεμάλ βρήκανε τον δρόμο της φιλίας, έτσι και εμείς θα ακολουθήσουμε τον δρόμο του Βενιζέλου και του Κεμάλ. Γνωρίζοντας, λέει,
ότι και αυτοί οι οποίοι ύψωναν το ποτήρι τους και χαμογελούσαν, αλλά και εγώ ίδιος δεν πίστευαν σε αυτά που έλεγα. Ούτε εκείνος πίστευε σε αυτά που έλεγε. Λοιπόν, αυτό υπήρξε το ταξίδι του Καραμανλή. Τώρα.